να μην βάλει φάρμακο, γιατί εν τέθηκε η θερμοκρασία και η υγρασία που 90, διαλύει, 98, διαλύει το πουλί, μην ξεχνάτε ότι μεταναστεύουν τα πουλιά για όλα αυτά τα προβλήματα και έρχονται σε άλλες χώρες. Πιο θερμα κλίματα. Άρα τι σημαίνει τώρα, ένας εκτροφέας, η μαγκιά του, είναι να καταφέρει να σκεφτεί τι σκέφτεται ένα πουλί έξω τη φύση εκείνη τη χρονική στιγμή και ταυτόχρονα να προσαρμόσει το χώρο που το έχει να αναπαραχθεί το πουλί υπό εχμαλωσία και να μετατρέψει το χώρο εκείνο ιδανικό για να μπορέσει να αναπαραχθεί αυτό το πουλί. Yeah. Τώρα ακούτε διαφορετικά, διαφορετικές προσεγγίσεις. Για μένα η άποψη με αυτά που ακούω είναι παρόμοια πράγματα αλλά με διαφορετική προσέγγιση, με διαφορετικό τρόπο. Το ESB3 τι κάνει? Βοηθά να κατεβούσουν τα κοκκίδια κάτω. Είναι κατασταλτικό. Μάλιστα. Ας πούμε ότι θα εγκυμίζει. Λοιπόν, ο Δημήτρης μιλά για άγρια πουλιά. Τα άγρια πουλιά σίγουρα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στην αναπαραγωγή και στην εκτροφή. Και ιδίως αν κάνεις επίσης σε μικρό κλουβί, τα έχεις για κελάιδημα. Εκεί πάλι θέλουν μια διαφορετική προσέγγιση. Τι εννοώ? Το να τους ρίχνω, ας πούμε, ξέρεις, μια τροφή όποια. Και να έρχεται να τα βρίσκει χειμώνα, με συγχωρείς, τα μπαντάρεις τα πουλιά, δηλαδή τα διαλύεις. Ξέρεις τι σημαίνει να μπεις χωρίς να έχεις εσύ, να έχεις κοντομάνι και φανέλα και να μπει χειμώνα, πώς θα νιώθεις? Και να μην τρώσει. Και άγριος χειμώνας. Άρα, με λίγα λόγια, δέστε όλα αυτά, είναι παραμέτρη ουσίας. Μιλάμε τώρα για Ελλάδα, Αθήνα, μιλάμε για Βέλγιο και μιλάμε για Κύπρο. Είναι διαφορετικές θερμοκρασίες, διαφορετικά περιβάλλον διατροφή. Και διατροφή. Άρα η τροφή στο Βέλγιο δεν καμία μαζί. Είναι αυτό, αυτό φίλοι μου, θα το βρείτε εσείς τι εννοώ. Αν έχει πολλά λιπαρά και έχει σίγιο εδώ, πρέπει να προσαρμόσει το μείγμα αυτό. Αν είναι μια τροφή επίσης η οποία είναι βασική τροφή, δεν είναι πλήρης, έχει σημασία. Και τι εννοώ πλήρης, δηλαδή ένα πουλί το οποίο θα μπει, θα το βρει ο χειμώνας, πρέπει να έχει κάποια σπόρια μέσα, λιπαρά, τα οποία να το βοηθήσουν να πάρουν λίπο. Έρχεται το αμπελοπούλι, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, και έρχεται παστόντα κάτω. Λόγω που ταξιδεύει. Μάλιστα, για να ταξιδεύσει όμως, παίρνει λίπος από τη χώρα που βρίσκεται, έρχεται κάτω εδώ πέρα και παίρνει μετά το λίπος και το παίρνουμε εμείς με το λίπος και λέμε είναι πασίμπουλι. Άρα, φίλοι, είναι σημαντικό στο μυαλό μας να σκεφτούμε ότι έχουμε στη φυλακή αυτά τα πουλιά, τι περιβάλλον να τους δώσουμε ή τι να τους δώσουμε να φάει ή να πιει για να μπορέσουμε να τα κάνουμε δυνατά στο κρύο, στον ήλιο, στο α, στο β. Άρα, μην ψάξετε να είστε ψαγμένοι. Δηλαδή, αν θα ασχοληθείτε με αυτό το πολυτελές άθλημα, είναι πολυτελές άθλημα, που ονομάζεται καρδερίνα, ψάξτε. Διότι δίνετε λεφτά να αγοράσετε αυτά τα πουλιά, αλλά είναι σημαντικό να έχετε το αυτοκίνητο που θα πάρετε, το Mercedes, να έχετε και το γκαράζ το σωστό, να το ρίξετε κάτω και επίσης να έχετε και το σωστό μηχανικό, ο οποίος παλάτια, ταξίδια, το α, το β, όλα αυτά είναι στο πακέτο. Συγγνώμη, σας παίρνω τον χρόνο, απλώς κάνουμε παρεμβάσεις για να... Θέλω να σου πω κάτι που το πρόσεξα, κάτι που το είδα εγώ. Όταν